Μέσα στη νύχτα, λάμψεις από εκρήξεις φωτίζουν τον ορίζοντα πάνω από την Κρυμαία. Οι Ουκρανοί λένε πως κατάφεραν να εξουδετερώσουν τη ρωσική αεράμινα στην πόλη Γευπατόρια, αρχικά πλήττοντας με ντρόουν τα ραντάρ και αμέσως μετά συστοιχεία ρωσικών πυράβλων S-400 με πυράβλους Cruise Neptune. Σας ευχαριστώ για τον σημερινό θρίαμβο. Σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας των εισβολέων καταστράφηκε. Πολύ σημαντικό. Συγχαρητήρια. Δύο ημέρες πριν, χτύπημα ντρόουν έχει προκαλέσει πυρκαγιά σε ναυπηγείο της Σεβαστούπολης. Το Κίεβο δείχνει ότι με τα δυτικά όπλα μεγάλης εμβέλειας που πλέον διαθέτει, μπορεί να προσβάλλει στόχους των εισβολέων μέσα σε κατεχόμενα εδάφη, σε απόσταση εκατοντάδων χιλιόμετρων από το μέτωπο. This was one of the most significant attacks on Russia's Black Sea fleet at its home in Sevastopol since the war began. The weapons used, we understand, were using Western-supplied cruise missiles, almost certainly the British Storm Shadow and or the French Scalp missile. Στην περιφέρεια Ντόνετσκ, οι Ουκρανικές δυνάμεις προελάβουν, μάλιστα δείχνουν σε βίντεο ότι ανακαταλαμβάνουν το χωριό Αντρίευκα, προξενώντας σημαντικές απώλειες στους Ρώσους εισβολείς. Ο πρόεδρος Πούτιν, δίπλα στο λευκορώσο ομόλογο και σύμμαχό του Λουκασένκο, εμφανίζεται να θέλει ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία. Ενώ απορρίπτει ως ανοησίες τις πληροφορίες ότι ζήτησε από τον Κιμ Γιονγκ-ουν στρατιωτικές ενισχύσεις για την Ουκρανία. Στο μεταξύ, ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας συνεχίζει την επίσκεψή του στη ρωσική Άπο Ανατολή, κάνοντας περιήγηση μαζί με Ρώσους αξιωματούχους σε εργοστάσιο κατασκευής πολεμικών αεροσκαφών στην πόλη Κομσομόλσκ. Κυρώσεις εις βάρος 150 επιχειρήσεων, ανάμεσά τους 5 τουρκικές εταιρείες και ένα φυσικό πρόσωπο, επέβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς διαπιστώνουν πως τροφοδοτούν την πολεμική μηχανή της Ρωσίας. Ο Γιώργος Θελίδης θα μας δώσει όλες τις πληροφορίες. Γιώργο. Λοιπόν, η μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία της Ρωσίας, εταιρείες από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και τη Γεωργία, αλλά και 5 τουρκικές ναυτιλιακές και εμπορικές εταιρείες, οι οποίες σύμφωνα με τους Αμερικανούς βοηθούν στην επιδιόρθωση σκαφών των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων και μεταφέρουν και πολλούς στη Ρωσία προϊόντα διπλής χρήσης. Είναι τα προϊόντα, δηλαδή, θα λέγαμε, αυτά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για στρατιωτικούς σκοπούς. Οι κυρώσεις αυτές περιλαμβάνουν πάγωμα περιουσιακών στοιχείων σε αμερικανικό έδαφος και από αμερικανικές τράπεζες, απαγόρευση προμηθειών και συναλλαγών με αμερικανικές εταιρείες και τις επιχειρήσεις αυτές. Τα διεθνή μέσα ενημέρωσης επισημαίνουν ως αξιοσημείωτο το ότι οι κυρώσεις επιβάλλονται σε ένα σύμμαχο στο ΝΑΤΟ των Ηνωμένων Πολιτειών και ότι δεύτερον, οι κυρώσεις αυτές μπορεί να δυσκολέψουν την διαδικασία ένταξης της Σουηδίας. Κάτι το οποίο ο εκπρόσωπος του State Department φαίνεται να το απορρίπτει ως ενδεχόμενο. Θα δούμε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο.